Η Ελλάδα το 2024 πρόκειται να φιλοξενήσει την ατοική άσκηση Ramstein Flag, τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση της συμμαχίας. Οι 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα και οι 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο θα είναι οι δύο βάσεις που θα φιλοξενήσουν αεροσκάφη και προσωπικό από όλε σχεδόν τις χώρες μέλη της συμμαχίας. Σύνδρομοι στην άσκηση ενδέχεται να έχουν και άλλες ελληνικές βάσεις ανάλογα με τις απαιτήσει που θα προκύψουν. Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί το φθινόπωρο του 2024, αναμένεται να συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των πολεμικών αεροποριών τη Συμμαχία. Τα πιο σύγχρονα μαχητικά που διαθέτει η Δύση 4,5 και 5η γενιά, με κορυφαίο το το αεροσκαφο αεροσκάφο F-35, αλλά και τα πανίσχυρα Rafale και F-16 Viper, τα οποία βρίσκονται ήδη στη φαρέτρα τη ελληνική αεροπορία, θα συμμετέχουν στην άσκηση. Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα τη ελληνική αεροπορία για να η την άσκηση ήταν η δυνατότητα δέσμευσης πολύ μεγάλων περιοχών τόσο πάνω από την υπηρετική χώρα όσο πάνω από τη θάλασσα για να γίνουν σύνθετα σενάρια πολυάριθμων σχηματισμών σύμφωνα με το δόγμα του ΝΑΤΟ για τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ακόμα και το γεωγραφικό ανάγλυφο τη Ελλάδα, όπω και η θέση τη στα ανατολικά σύνορα τη Συμμαχία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από περιοχέ ενδιαφέροντο του ΝΑΤΟ, όπω η Μέση Ανατολή και η Μαύρη Θάλασσα. Η άσκηση είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να επιβεβαιώσει τη θέση τη ω παράγοντα ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναδείξει τη γεωπολιτική τη σημασία, αναφέρουν αεροπορικέ πηγέ. Η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ετοιμότητα και την ικανότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών παρεμβολών και άλλων επιχειρήσεων. Οι αεροπορίε που θα συμμετάσχουν θα εμπλακούν τόσο σε επιθετικέ όσο και σε αμυντικέ επιχειρήσει, ενσωματώνοντα διαφορετικού τύπου αεροσκαφών για την προσωμείωση σε ρεαλιστικέ συνθήκε μάχη τα ελληνικά συστήματα αεροάμυνας που θα ενεργοποιηθούν σε όλη τη χώρα θα διαδραματίσουν επίσης κρίσιμο ρόλο παράλληλα με τη συμμετοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε αποστολές αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων. Η Τουρκία ήταν από τις πρώτες χώρες που δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην άσκηση μετά και την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί εάν τουρκικά μαχητικά θα επιχειρούν από ελληνικές βάσεις ή από τοποθεσίες κατά μήκος των μικρασιατικών ακτών.